υγεία σε εσάς και στις οικογένειές σας. Πιστεύω ότι σήμερα θα συμφωνήσω και με τους δύο προπονητές ότι έγινε ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι. Θέλω να δώσω χαρακτήρα σε όλα τα παιδιά που αγωνίστηκαν και τη Νίκη Βόλου και τους δικούς μας. Έγινε ένα δυνατό παιχνίδι, αλλά καθόλου αντιθετικό. Με παιδιά που ζητούσαν και οι δύο ομάδες στην Νίκη. Εμείς, όπως είπε ο προπονητής μου, μπήκαμε να παίξουμε μια πολύ μεγάλη ομάδα όπως είναι η Νίκη Βόλου. Δεν είναι τυχαίο, όπως είπε ο κ. Λουτσιάνο, ότι έχει τα περισσότερα γκολ στο πρωτάθλημα. Και να ακολουθήσουμε τη δική μας τακτική που δουλέψαμε όλη την εβδομάδα. Πιστεύω ότι ανταποκριθήκαμε πάρα πολύ καλά. Οι συμπαίκτες μου δώσανε τα πάντα μέσα στο γήπεδο και αυτό είναι ένα πολύ θετικό μήνυμα για την ομάδα μας. Τώρα, όσον αφορά τους στόχους, εμείς, όπως είπε ο προπονητής, εγώ τώρα είμαι στην ομάδα. Ο στόχος της ομάδας ήταν η παραμονή. Δεν θα πω αν το πετύχαμε ακόμα ή όχι. Έχει πολύ δρόμο ακόμα το πρωτάθλημα. Απλά πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουμε έτσι. Έχουμε πάρα πολύ καλό κλίμα και είναι και χαρά μου που βρίσκομαι σε αυτή την ομάδα. Και στο τέλος θα κάνουμε όλοι μαζί ταμείο για το τι μπορέσαμε και πετύχαμε στο τέλος του πρωταθλήματος. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στον κύριο Λουτσιάνο, να πετύχουν τους στόχους τους όχι και αν είναι αυτοί. Και καλή χρονιά σε όλους σας. Θα σε βάλουμε να κάνεις λίγο μια κρίση του πρώτου και του δεύτερου ομίλου, γιατί έρχεσαι από την Παναχαϊκή. Πιστεύω ότι και οι δύο ομίλοι έχουν τις ιδιαιτερότητές τους. Αν μπορώ να διακρίνω κάτι, είναι ότι εδώ πέρα το πρωτάθλημα είναι πιο δυνατό, πιο σκληρό. Πιστεύω ότι είναι όμως και τα δύο εξίσου καλά πρωταθλήματα και με πολύ καλές ομάδες και πολύ καλούς ποδοσφαιριστές και στους δύο ομίλους. Θέλω να ρωτήσω κάποιος κάτι.